Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης ζητάνε να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες της καταγραφής των καταστροφών που άφησε πίσω του ο πρωτοφανής ανεμοστρόβιλος που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του νομού Ξάνθης και ειδικότερα την Γεννησαία. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να δοθούν και όσο το δυνατόν συντομότερα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται έτσι ξαφνικά. Ειδικά στον Δήμο Αντζούρων και πιο πολύ στη Γεννησαία και μαγικό εκείνη η ακτή να έπιανε, όμως τις μεγαλύτερες καταστροφές είχαμε στον οικισμό της Γεννησέας. Και τα σπίτια των συμπολιτών μας είχαν υποστεί μεγάλες ζημίες, όμως μετά τον ανεμοστρόβιλο ακολούθησε η βροχόπτωση και το χαλάζ βέβαια που κατάστρεψε μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις και οι τρεις βουλευτές πήγαμε μαζί με τον Δήμαρχο, είδαμε τις ζημίες και εμείς με τα μάτια μας, όντως ήταν μια απρόβλεπτη κατάσταση και καιρικά φαινόμενα που δεν ήμασταν συνηθισμένοι εμείς στο όνομά μας να τα βλέπουμε. Εδώ πέρα πρέπει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει και να μπορέσει να καλύψει τις ζημιές των παραγωγών που έχουν υποστεί, γιατί για μας η παραγωγή είναι πολύ σημαντική, επενδύουμε στο πρωτογενή τομέα και νομίζω και αυτό θα γίνει και από την πρώτη στιγμή είχαμε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, όμως είπαμε να υπάρχει και κάποιο έγγραφο, κάποιο γι' αυτό κάναμε και την ερώτηση. Αυτό δείχνει το πόσο βαρύτητα δίνουμε σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο βέβαια σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά επειδή όντως οι παραγωγοί μας περνάνε δύσκολες στιγμές και πρέπει ο ΕΛΓΑ να φροντίσει την αποζημίωση όσο είναι το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσει ο παραγωγός να ξαναπαράγει. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και βεβαίως υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον ΕΛΓΑ που δεν μπορούσαν οι ελεγκτές να πάνε να καταγράψουν τις ζημίες. Αυτό λύθηκε και με την τροπολογία που ήταν στη Βουλή. Τώρα όλα είναι στα χέρια του κρατικού μηχανισμού και βεβαίως και εμείς θα πιέσουμε ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι αγρότες μας που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Υπενθυμίζουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολλά χωριά της περιοχής, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις βιβλικές εικόνες από το νεκροταφείο του χωριού Γεννησέα, όπου καταστράφηκαν μνήματα σε πολύ μεγάλη έκταση. Επιπροσθέτως, καταστράφηκαν ιδιωτικές περιουσίες καθώς και υποδομές του Δήμου. Παράλληλα, από την ισχυρή χαλαζόπτωση υπέστησαν μεγάλες ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, τόσο στην φετινή παραγωγή τους όσο και στις υποδομές τους.